σημαντική εκδήλωση που συνδιοργανώνουμε με την Ιερά Μητρόπολη της Ανίκης και της Συγκεκριμένοτητας όμως, ο οποίος συνδράμει σε ό,τι και αν το ζητήσουμε, είτε κοινωνικό είτε εκπαιδευτικό, και με τις κοπέλες εδώ από το Άλμο, μια επιχείρηση που έχει ανοίξει εδώ στην περιοχή μας, η οποία στηρίζει το συγκεκριμένο αντικείμενο όσον αφορά την εργοθεραπεία, την ψυχολογική υποστήριξη και ό,τι άλλο χρειάζονται τα παιδιά μας σήμερα, που οι ανάγκες και η επιστήμη μόνο έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε 2-3 πράγματα και να μην αφήσουμε τα παιδιά μας σε μια στάσιμη κατάσταση, αλλά να προχωρήσουμε και να τους δώσουμε φόρια για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στο αύριο. Η εκδήλωση έχει να κάνει με θέμα το σχολικό εκφοβισμό και τη διαχείριση θυμού από το παιδί και την οικογένεια. Όπως ξέρετε όλοι μας στην καθημερινότητα, γιατί βλέπω ότι σήμερα εδώ πέρα είναι και αρκετές γιαγιάδες, σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό σημαίνει ότι η τρίτη ηλικία είναι αυτή που στηρίζει την μάνα η οποία δουλεύει σήμερα, και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που μας στηρίζει για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για τα παιδιά μας. Αυτό αφορά και εσάς και εμάς σαν μητέρες, αλλά και τα ίδια τα παιδιά μας. Θα σας μιλήσουν οι κυρίες, οι οποίες είναι οι δήμονες επί του θέματος και όχι εμείς μόνο σαν γονείς. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Η κυρία Στέλλα Αντωνίου είναι η ψυχολόγος μας, εκπαιδεύτρια ψυχολόγος, και η κυρία Γιώργου Μαρία είναι η εργοθεραπεύτρια που θα μιλήσει σήμερα. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τις δασκάλες μας, οι οποίες κάνουν ένα πολύ δύσκολο έργο καθημερινά με τα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το έργο που επιτελείται καθημερινά. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Δεν θα πω οτιδήποτε άλλο. Περιμένω να ακούσω με ανυπομονησία αυτά τα οποία έχουν να μας πούν οι δύο εκλεκτές επιστήμονες που βρίσκονται σήμερα μαζί μας εδώ, για ένα θέμα το οποίο δυστυχώς ταλανίζει όλο τον κόσμο, όχι μόνο την πατρίδα μας, αλλά και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις οι οποίες καθημερινά συμβαίνουν μέσα στην οικογένειά μας. Σας ευχαριστώ πολύ που είχατε τον χρόνο και τη διάθεση, αλλά και τον κόπο και τον μόχθο να είστε σήμερα μαζί μας εδώ και να μας παρουσιάσετε κάτι το οποίο για μας που έχουμε οικογένειες είναι πολύ 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 χρήσιμο. Αναμένουμε να σας ακούσουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Καλή δύναμη σας. Είμαστε εδώ να σας μιλήσουμε για το σχολικό εκφοβισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση το Σύλλογο Γονέων και Εκπαιδευμένων του Δεύτερου Νηπιαγωγείου Συνάρτητας. Ο σχολικός εκφοβισμός θεωρώ πως τα τελευταία χρόνια απασχολεί όλο και περισσότερο γονείς εκπαιδευτικούς, τα παιδιά που εμπλέκονται. Έχουν γίνει πάρα πολλές ομιλίες, ημερίδες, επιμορφώσεις για το σχολικό εκφοβισμό. Θεωρώ όσα και να γίνει ότι χρειάζεται να ενημερώνεται ο κόσμος, ιδιαίτερα οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται περισσότερο, για τα νέα δεδομένα που υπάρχουν, τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από έρευνες. Είμαστε εδώ σήμερα για να πούμε τα νεότερα δεδομένα που υπάρχουν σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό, αλλά και με τη διαχείριση θυμού, που φυσικά ο θυμός είναι ένας παράγοντας ο οποίος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα παιδιά, κυρίως φοιτητές, τα οποία εκδηλώνουν εκφοβισμό προς τους συνομιλίκους τους. Οπότε αυτά τα δύο θέματα είναι άμεσα συσχετιζόμενα μεταξύ τους. Θα τα αναλύσουμε σήμερα εδώ με τη Μαρία. Απλά θέλω να σας πω ότι οι διαφάνειες που θα διαβάζονται και θα σας μιλάω για αυτές, υπάρχει δυνατότητα να αφήσετε το email σας, να το γράψετε σε ένα χαρτί A4 που έχουμε στην είσοδο και να σας σταλεί ένα email με όλες τις σημειώσεις της σημερινής παρουσίασης. Οπότε, αν σας φανεί κάτι σημαντικό, να ξέρετε ότι θα το έχετε και εσείς στα χέρια σας άμεσα. Απλά ένα ονοματεπώ νημόσης και ένα email στην είσοδο εδώ της αίθουσας. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν. Πώς καταλαβαίνουμε ότι μια πράξη συνιστά εκφοβισμό? Θα πούμε αρχικά τι δεν είναι εκφοβισμός. Ο εκφοβισμός δεν είναι το σύνηθε σπήραγμα των παιδιών που γίνεται μεταξύ τους. Γιατί θα δείτε, μεταξύ συναντητών, μεταξύ παιδιών κυρίως ίδιες ηλικίες, υπάρχει πείραγμα και στο διάλειμμα και μέσα στην τάξη. Είναι το σύνθετο πείραγμα που συμβαίνει κυρίως στους συνομιλίκους. Οι περιστασιακοί καβάδες και τσακωμοί ανάμεσα σε παιδιά που έχουν την ίδια, όπως είπα πάνω κάτω, ηλικία ή την ίδια ψυχική και σωματική δύναμη, δεν θεωρείται εκφοβισμός.
Τώρα θα πούμε τα βασικά γνωρίσματα του φοβισμού. Είναι η πρόθεση η πρόκληση πόνου, να θέλει δηλαδή ένα παιδάκι να προκαλέσει να πονέσει το συμμαθητή του, το συνομιλικό του, να γίνει τεσκεμένα η πράξη αυτή. Είναι η επανάληψη, δηλαδή δεν θα γίνει για μία φορά. Θα γίνεται καθημερινά, πολύ συχνά μέσα στην εβδομάδα και θα είναι ενοχλητικό για το θύμα σε εισαγωγικά, γιατί έχουμε τους θυμητές, είναι τα παιδιά που προκαλούν δηλαδή τον φοβισμό, τα θύματα που τον βιώνουν και τους παρατηρητές, τα παιδιά τα οποία παρατηρούν την κατάσταση του εφοβισμού. Παρόλη την ενημέρωση που υπάρχει, δυστυχώς, ξαναλέω, νιώθουν ενοχές ή ντροπή, δηλαδή ντρέπονται για αυτό που βίωσαν, ντρέπονται να το πούν, κυρίως γιατί δεν ξέρουν πώς τους αντιμετωπίσει η οικογένεια. Μπορεί να τους πει καλά, εσύ τι έκανες, εσύ δεν μίλησες, γιατί δεν είσαι δυνατός. Εσύ πολλές φορές αμφισβητεί κάποιος γονέας το παιδί, με αποτέλεσμα το παιδί να αισθάνεται ντροπή να του μιλήσει, ότι δεν κατάφερα να αντιμετωπίσω κάποιον ο οποίος με εκφόβησε στο σχολείο. Αισθάνονται δηλαδή αδύναμα να το κάνουν τα παιδιά, γι' αυτό και δεν το μοιράζουν με κάποιον συνομήλικο που έχουν εμπιστοσύνη. Πιστεύουν πως δεν θα βοηθηθούν, νομίζουν ότι είναι ανήμπορα, είναι μόνα τους, η μοναχικότητα είναι κύριο χαρακτηριστικό των παιδιών αυτών και χαμηλή αυτοπεποίθηση, οπότε δεν θα μοιραστούν με κανέναν άλλον αυτή την εμπειρία, την άσχημη που βίωσαν στο σχολείο, γιατί θεωρούν ότι δεν μπορεί κανένας να τους καταλάβει και κανένας να τους βοηθήσει. Παρατηρούμε επίσης από την εμπειρία μας και όλο στο κλινικό έργο που κάνουμε ότι έρχονται έφηβοι, γυμνάσιο και λύκειο, με τραύματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί λόγω του ότι δεν μοιράστηκαν ποτέ μα ποτέ. Είναι η πρώτη τους φορά που μοιράζονται το περιστατικό εκφοβισμού που βίωσαν στο δημοτικό σχολείο. Και καλείς εσείς αν θέλετε να βιώνετε. Επίσης, αποφεύγει τη φιλεμανική επαφή. Φοβάται να πάει στο σχολείο. Έχει ψυχοσωματικά συμπτώματα, δηλαδή πονάει η κοιλιά μου, πονάει το κεφάλι μου. Δεν θέλω σήμερα να πάω στο σχολείο. Πηγαίνουμε στο γιατρό, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάτι θέμα σωματικό ή κάτι θέμα υγεία, το οποίο το παιδί μας δεν θέλει να ασχολεί. Και καταλήγουμε στο γεγονός ότι μάλλον κάτι συμβαίνει. Κάνει αδικαιολόγητες απουσίες, λίγο πάνες, δηλαδή κυρίως και με μεγαλύτερες ηλικίες συμβαίνει αυτό στο γυμνάσιο. Στο δημοτικό θα λύγουμε τα παιδιά γιατί κάποιοι θα βρίσκουν μια δικαιολογία να μας πούν για να λύσουν από το σχολείο. Και φυσικά πέφτει η σχολική φετίωση. Βλέπουμε ότι δεν είναι συγκεντρωμένο, δεν μπορεί να διαβάσει, δεν δέχεται να το βοηθήσουμε να διαβάσει. Στα διαλύματα περνά το χρόνο του μέσα στην τάξη γύρω από τους εκπαιδευτικούς ή τα γραφεία. Γιατί το κάνει αυτό, γιατί φοβάται, γιατί θέλει να έχει κοντά του κάποιον ενήλικα να τον υποστηρίξει όταν πάει κάποιος να το εκφοβήσει, να το πειράξει ή να είναι σε θέση, δηλαδή να μην το πλησιάσει.